Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2019, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί, όπως κάθε βράδυ αυτή την ώρα, τις σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας. Μπορείτε βέβαια πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv ή μέσα από το YouTube στη διεύθυνση TV Επιλογές. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Ερών Πέτρος Αγγελίδης, παρουσία του δικηγόρου Αλέξανδρου Παρασκευδιώτη, γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Ερών, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στην προσφυγή, αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Δήμος Ερών κατά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για θέτηση της συμφωνίας στο θέμα των στρατοπέδων. Να δούμε και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή αίτηση ακύρωσης του Δήμου Σερών κατά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για αθέτηση της συμφωνίας στο θέμα των στρατοπέδων. Οι λόγοι που απορρίπτει το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου είναι ότι το θέμα είναι πολιτικό. Είναι μια διαφορά μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερών. Και το ΣΤΕ δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να παραχωρήσει ένα ακίνητό του σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως είναι ο Δήμος Ερών. Και ότι τέτοια θέματα καλούν τις δύο πλευρές με συνεννόηση να τα επιλύουν. Με πολύ απλά λόγια, ερμηνεύοντας το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι λόγοι που απορρίπτει το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου είναι ότι το θέμα είναι πολιτικό, είναι μια διαφορά μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερών και το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να παραχωρήσει ένα ακίνητό του σε ένα άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως ο Δήμος, και ότι τέτοια θέματα καλούνται οι δύο πλευρές με συνεννόηση να τα επιλύουν. Δύο αστοχίες και εσφαλμένες κρίσεις της απόφασης σε σχέση με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τη διακριτική ευχέρεια και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να ελεγχθεί από το ίδιο το δικαστήριο. Υπήρχε η άποψη ότι ναι μεν το Υπουργείο και το ΤΕΘΑ δεν ήταν υποχρεωμένοι προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας κατά το μέρος που ο νόμος έδινε μια τέτοια ευχέρεια. Πλην όμως η συμφωνία δημιουργούσε κάποια οριστικά δεδομένα, τα οποία όφιλε να τα σταθμίσει και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Έχει να κάνει δηλαδή με τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία συσχετίζεται με συνταγματικούς κανόνες, την αρχή της νομιμότητας και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. Και το δεύτερο θέμα έχει να κάνει σε σχέση με το ποσοστό επί της 100 για το ανταποδοτικό όφελος που δόθηκε υπέρ του ΤΕΘΑ. Εδώ υπάρχει, κατά την άποψή μου, είναι εντελώς εσφαλμένη η κρίση του δικαστηρίου. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί έχει να κάνει με πολύ ειδικά ζητήματα. Ο κύριος Αγγελίδης για ακόμα μια φορά ανέφερε πως η Δημοτική Αρχή εμένει στη συμφωνία που είχε συνάψει ο Δήμος Ερών το 2012 με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λέγοντας πως η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία μοντέλο και για άλλους Δήμους. Συμπληρώνοντας παράλληλα πως μπορεί να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή από μια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχει μια άλλη αντίληψη για τις σχέσεις Υπουργείου και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως Δημοτική Αρχή εμένουμε στη συμφωνία που είχαμε συνάψει το 2012 με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία μοντέλο και για άλλους Δήμους και μπορεί να ολοκληρωθεί από μια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχει μία άλλη αντίληψη για τις σχέσεις Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να δώσει τέλος στο ζήτημα αυτό. Θέλω να τονίσω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για τον αγώνα και την προσπάθεια που κάναμε και πιστεύω ότι η δικαίωση είναι θέμα χρόνου. Το εμπόδιο υποτίθεται ότι ήταν ο Καμένος. Έτσι. Τώρα ο Καμένος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το χέρι όμως υπάρχει, από ό,τι φαίνεται. Ποιο το? Αόρατο
χέρι που λέγονται ότι υπάρχει ένα κοίτα, κάποιοι άνθρωποι του Καμένου υπάρχουν στο Υπουργείο, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι τώρα, δεν ξέρω, όμως επαναλαμβάνω, είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Σε ερώτηση της τηλεόρασης επιλογές για το αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προτείνει στον Δήμαρχο παραχώρηση των στρατοπέδων για 99 χρόνια, όπως έχει γίνει σε ανάλογη περίπτωση με το στρατόπεδο Παύλου Μελά, ο Δήμαρχος τόνισε πως σε αυτή η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στο στρατόπεδο Μανουήλ Παπά, εξηγώντας μάλιστα και τους λόγους. Προτείνουμε μία πρόταση. Αυτό για 99 χρόνια, αυτό το οποίο αμφιβάλλεται και όπως είπε στον Παύλο Μελά και στον Κορδά κτλ. Τι θα κάνει, θα το δεχτείτε. Μα, αυτή η πρόταση έχει γίνει. Μα έχει γίνει η πρόταση. Ναι, κοιτάξτε. Εκ νέου ξαναγκάζει εδώ ο κ. Αποστολάκη, ο Ναύαρχο για να μα πει δήμαρχε. Και το, τι θα κάνει. Τα πράγματα είναι απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Το Παπαλουκά έχει ΚΑΕΚ που φαίνεται στα χαρτιά ότι είναι δικό μας το κτηματολόγιο. Μπορώ εγώ να πω ότι δεν είναι δικό μας και να κάνω διαπραγμάτευση για 99 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα αυτό βγαίνει απ' έξω. Ωραία. Τελειώνει. Σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει συζήτηση και υπάρχει κάποια λογική είναι στο Εμμανουήλ Παπά. Αυτό δεν έχουμε ούτε ΚΑΕΚ ούτε τίποτα. Αυτό βεβαίως θα μπορούσε να γίνει συζήτηση για 99 χρόνια. Σε αυτό, στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Και εδώ εκφράζω την προσωπική μου γνώμη. Έτσι. Αλλά ο στρατός δεν έρχεται να συζητήσει καν. Όσο είμαι περιφερειάρχης, οι πινακίδες θα γράφουν Σκόπια. Με αυτή τη δήλωση, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζικώστας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξει τις πινακίδες που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας σε Βόρεια Μακεδονία. Για ακόμα μια φορά εξέφρασε την αντίθεσή του στη Συμφωνία των Πρεσπών ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας. Όπως δήλωσε στον Sky και στον Γιώργο Αυτιά, δεν θα αλλάξει τις πινακίδες που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας σε Βόρεια Μακεδονία. Για μένα ήταν, είναι και θα παραμείνουν Σκόπια, εφόσον επιλέγουν ένα όνομα που δεν περιγράφει την ιστορία τους. Στους δρόμους της περιφέρειάς μας, που βρίσκονται στην αρμοδιότητά μας, οι πινακίδες θα γράφουν Σκόπια, εφόσον επιλέγουν ένα όνομα που δεν τους ανήκει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Τζικώστας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, κύριε Αυτιά, γιατί πολλά έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση σε δρόμο ευθύνης δικής μας, της περιφέρειας, να μπει πινακίδα που να αναγράφει τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Ξεκάθαρες κουβέντες, όσο είμαι περιφερειάρχης. Οι πινακίδες στους δικούς μας δρόμους θα γράφουν Σκόπια. Τελεία. Παρόμοια τοποθέτηση έκανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεών Γιάννης Μωυσιάδης, ο οποίος τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να ονομάσει τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, εξηγώντας μάλιστα και τους λόγους. Τα Σκόπια πώς θα τα λέει. Σκόπια. Λέτε να μας επιβληθεί ή να επιβληθεί να ονομάσουμε. Κοίταξε, εγώ σαν φυσικό πρόσωπο έχω δικαίωμα όσο θέλω σε όλη τη ζωή να τους λέω όπως πιστεύω. Άρα δεν θα χρησιμοποιήσετε τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Ποτέ. Κοίταξε να σου πω, τι είπα να πει Βόρεια Μακεδονία. Χωρίς να υπάρχουν αλλού Μακεδόνες. Έφερα κάποια στιγμή ένα παράδειγμα και είπα για να φύγουμε να πάμε σε άλλη χώρα. Μίλησα για Πολωνία και έλεγα ας υποθέσουμε ότι θα υπήρχε, όπως κάποτε υπήρχε αυτό το θέμα στην Πολωνία, να υπήρχαν η Βόρεια Πολωνία με τους Πολωνούς, με κατοίκους Πολωνούς. Με μια διαφορά ότι εκεί όντως θα ήταν γνήσιοι οι Πολωνοί. Και να υπήρχε η νότιο-ανατολική που θα ήταν επαρχία της Ρωσίας, και η νότιο-δυτική που θα ήταν επαρχία της Γερμανίας. Εμείς τι θα λέγαμε εκεί? Θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι της Πολωνίας που το έχουν οι Πολωνοί και από εκεί και πέρα υπάρχει σκλαβωμένη στους Ρώσους η νότιο-ανατολική Πολωνία και σκλαβωμένη στους Γερμανούς η νότιο-δυτική Πολωνία. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε τώρα είναι Βόρεια Μακεδονία αυτή και υπάρχει μια Νότια Μακεδονία η οποία κατοικείται από Έλληνες, αλλά είναι σκλαβωμένη από την Ελλάδα, γιατί οι Μακεδόνες ζουν στη Βόρεια Μακεδονία και υπάρχει και η Βόρειο-Ανατολική Μακεδονία, ένα μικρό κομματάκι,
που κατοικείται από Βούλγαρους και είναι σκλαβωμένη από τους Βούλγαρους. Σε αυτή την τρελή εικόνα φτάνει κανείς. Ένας Τρίτος, ένας ξέρω, Ιάπωνας, ένας δεν ξέρω από πού, ένας Βραζιλιάνος, όταν βλέπει ότι υπάρχει Βόρεια Μακεδονία με Μακεδόνες, εκείνοι είναι οι Μακεδόνες, και η Νότια Μακεδονία είναι Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι είναι κατακτημένη η Μακεδονία από τους Έλληνες. Εκεί έχουμε φτάσει. Την ίδια στιγμή ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Γιαννούλης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Απόστολο Τζιτζικώστα. Με αφορμή τις δηλώσεις του, ο κύριος Τζιτζικώστας επέλεξε την ημέρα του ανοίγματος του Τριωδίου να υποδηθεί έναν Μακεδονάρχη και τον Υπερυπουργό σε πλήρη αντιδιαστολή με τις πολιτικές του υποχρεώσεις ως Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Τζιτζικώστας επέλεξε την ημέρα του ανοίγματος του Τριωδίου να υποδηθεί τον Μακεδονάρχη και τον Υπερυπουργό. Τον καλώ και τον καλούμε προσωπικά να μας εξηγήσει με ποιον τρόπο θα καταστρατηγήσει τα όσα προβλέπονται σε μια διεθνή συνθήκη που επικύρωσε και η Ελληνική Βουλή, βάσει της οποίας, πέραν όλων των άλλων, αντιμετωπίζονται οι αλυτρωτικές διαθέσεις της γειτονικής χώρας και η ελληνική ιστορία, η ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, επιστρέφει στη μήτρα της, στην Ελλάδα. Ο κύριος Τζιτζικώστας θα βρίσκεται αύριο στις Σέρες και στο δικητήριο. Θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 11.30 το πρωί σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Επίσης μετά θα μεταβεί στην Ιγρήτα όπου θα γενιάσει το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Και να περάσουμε στην επόμενη είδησή μας. Προσεχώς αναμένεται να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις που θα αφορά σε χρέη φορολογούμενων προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Την ίδια ώρα έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί διάταξη για την παράταση του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Σχεδόν 700.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απειλούνται από το κύμα των κατασχέσεων και περισσότερα από 4 εκατομμύρια οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων προκειμένου να γλιτώσουν τις καταθέσεις, τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία. Σύμφωνα με το insider.gr, το σχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δίνει μια τελευταία ευκαιρία για τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες που θα ενταχθούν θα είναι συνεπείς στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Δηλαδή θα πρέπει να υποβάλουν στην ώρα τους τις δηλώσεις και να πληρώνουν τους φόρους, για να μην βρεθούν αυτομάτως εκτός των 120 δόσεων. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους. Αν τέλη Φλεβάρι με αρχές το Μάρτι θα ανοίξουν 120 δόσεις. Τα μάτια μας 14 δεν είναι για όλους 120 δόσεις. Θα λάβουν πάλι υπόψη κάποια κριτήρια, τα οποία τα κριτήρια θα είναι εισοδηματικά, ανάλογα τι εισόδημα έχει. Θα είναι τα κριτήρια περιουσιακά, ανάλογα τι περιουσία έχει. Οι εκπτώσεις που αναμένονται θα είναι μεγάλες. Παράδειγμα, στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως σωστά στο ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ, θα υπάρχει ένα μπόνους από ό,τι λένε οι γραφές, αυτές που διαβάζουμε μέχρι στιγμής, μέχρι και 75% θα τους χαρίσουν τους στόκους, τις προσαυξήσεις. Όσο λιγότερες δόσεις κάνουμε, το ευεργέτημα σαφέστατα θα είναι μεγαλύτερο, γιατί το κράτος αυτή τη στιγμή θέλει να εισπράξει. Όσο μεγαλύτερες δόσεις κάνουμε, εκεί μέσα έχουμε τον κίνδυνο ότι όταν κάνουμε 120 δόσεις, δηλαδή 10 χρόνια να πληρώνουμε, όλες τις τρέχουσες δόσεις πρέπει να τις πληρώνουμε, όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις πρέπει να τις πληρώνουμε. Και από εκεί και πέρα, ανά πάσα στιγμή, άμα θα βγούμε εκτός ρύθμισης, οι συνέπειες ενδεχομένως να είναι και κάποιες δυσμενείς για το φορολογούμενο. Θα το δούμε στην πράξη. Περιμένουμε μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου να ανοίξει αυτό το θέμα, να ανοίξει η πλατφόρμα και σιγά σιγά να ξεκινούμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας, τους οποίους συμπεριλαμβάνει επιτέλους και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και επαγγελματίες που δεν τους έπαιρνε ο εξοδικαστικός γιατί είχαν κάνει διακοπή της εταιρείας τους. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2017, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπαχθούν και οι φόροι που άφησαν απλήρωτοι οι φορολογούμενοι το 2018. Η αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο TaxisNet, μέσω ειδικής εφαρμογής που θα αναπτύξει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στη σελίδα www.ade.gr. Όλοι άπαντες θα έχουν το δικαίωμα να μπουν μέσα στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τάξης
και να δούνε, θα βγάλουμε, θα βάλουμε, θα έχει κάποια δεδομένα μέσα και ανάλογα να δούμε τι τους συμφέρει, πόσες δόσεις μπορούν να κάνουν και τι λεφτά μπορούν να δώσουν. Μεγάλη ανάσα είναι. Είναι μια ανάσα μεγάλη, γιατί θα μπουν, γιατί κάποιοι, κανένας δεν θέλει να χρωστάει, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτό, από εκεί και πέρα θα μπορέσουν και πάρα πολλοί συμπολίτες μας να μπουν στην κανονικότητα. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για όλους τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ για την Πέμπτη. Βασικό αίτημα είναι η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για όλους τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση την προσεχή Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου, προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ για θέματα που απασχολούν τον κλάδο με αιχμή την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Παράλληλα, αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι κύριο ζήτημα για τον κλάδο αποτελεί εξέλιξη που ουσιαστικά θα αφήσει χωρίς καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το μήνα Μάρτιο χιλιάδες εργαζόμενους στην καθαριότητα και τα τεχνικά συνεργεία των Δήμων. Η συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων στου ΟΤΑ ζητεί ακόμη την επαναφορά του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Δήμων από το ελεγκτικό συνέδριο και την απαλλαγή των εργαζομένων των οικονομικών υπηρεσιών από κάθε πειθαρχική ή ποινική ευθύνη σχετική με την οικονομική διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται βαριά αμέλεια ή δόλος. Τα καταστήματα Παπαϊωάννου είναι κοντά σας με τις χαμηλότερες τιμές. Θερμάστρα Κουμπτέλ 2.800 βατ μόνο 54. Θερμάστρα Χαλαζία 2.400 βατ με ανεμιστήρα μόνο 45. Θερμάστρα Κουάρτς 2.200 βατ μόνο 45. Θερμάστρα Χαλαζία 2.400 βατ μόνο 28.80. Θερμάστρα Χαλαζία 1.800 βατ μόνο 24.90. Θερμάστρες οικονομικές για να ζεσταθείτε χωρίς να καείτε. Έλατε τώρα στα Home Plus Παπαϊωάννου, στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Την εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπου σχολίασε με ανάλυση του στο Twitter ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Ο εντυπωσιακός Γιάννης Αντετοκούνμπου στο πρώτο ημίχρονο του All-Star Game σταμάτησε στους 20 πόντους. Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο του All-Star Game. Ο Greek Freak, όπως είναι γνωστός, σταμάτησε στους 20 πόντους, δείχνοντας αποφασισμένος για τη νίκη και το βραβείο του Most Valuable Player, του πιο πολύτιμου παίκτη. In control. Giannis of the Milwaukee Bucks leading the league overall and gets right to it with the stuff. We did see, as I mentioned, last year, some fouls called, some steals, steal right here, George off the backboard. And now I know we're at an all-star game as Giannis is able to put it down. And back comes Steph Curry. Whips it to Walker. Nice pass. And it's Giannis Antetokounmpo with yet another bucket. 1-point lead for Team Giannis. And Giannis continues his onslaught. George, and it's Giannis again. He got 4-5 dunks for Giannis. And it's so easy for him, too. Here's Harden coming up short. That was deflected short, and Giannis ahead of the field. What else? Ο επικεφαλής του ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, σχολίασε με ανάρτησή του στο Twitter την εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All-Star Game του NBA. Μάλιστα, έστειλε το δικό του μήνυμα για τα παιδιά των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. «Είμαστε περήφανοι για τον πρώτο σκόρερ του NBA All-Star Game, τον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο», αναφέρει στην ανάρτησή του. «Όπως είμαστε περήφανοι για όλα τα παιδιά μεταναστών που τιμούν τη νέα τους πατρίδα, την Ελλάδα», αναφέρει ο επικεφαλής του ποταμιού στο Twitter. Μάλιστα, την ανάρτησή του συμπληρώνει και βίντεο από την εντυπωσιακή πορεία του αθλητή.
Κάθε μέρα είναι μια μέρα με κέρδος στα Κάντζας. Δευτέρα έως Τετάρτη. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ροδέα γη. 4 λίτρα. Μόνο 13,90. Φέτα pop πάικου. Το κιλό. Μόνο 5,50. Κιμάς ανάμεικτος νοπός ελληνικός. Το κιλό. Μόνο 4,90. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Αλτέρα 40% πιο φθηνά. Όλα τα προϊόντα Benecol 30% πιο φθηνά. Αλλά και όλα τα Tena Pants στη μισή τιμή. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο για όλους τους εκπαιδευτικούς γίνεται στην Αθήνα από την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Το θέμα αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στις σχολικές μονάδες. Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο για όλους τους εκπαιδευτικούς γίνεται στην Αθήνα από την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Το θέμα αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στις σχολικές μονάδες. Η συγκήτρια του σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα είναι η Εφροσύνη Σιουγλέ, πληροφορικός, ειδική επιστήμονας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέχρι και την 5η 28 Φεβρουαρίου 2019. Τώρα πια ένα κλικ η απόσταση από τη ΔΕΗΑ. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε να κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με την ΔΕΗΑ μέσα από τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας τηλέφωνο. Ανάλυση λογαριασμού, διαχείριση σύνδεσης, πληρωμή λογαριασμού, ένδειξη κατανάλωσης, υποβολή αιτημάτων, δήλωση βλαβών, παραπώνων, βλάβες δικτύου, προγραμματισμένες διακοπές. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με τη ΔΕΗΑ μέσα από τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας τηλέφωνο. Για να εγγραφείτε στο σύστημα, κάντε κλικ μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΕΗΑ ΕΡΟΝ στο εικονίδιο ydata.eu. E-bill καταναλωτής, κερδισμένος καταναλωτής. ΔΕΗΑ, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης ΕΡΟΝ. Μέτρο ποιότητα ζωής. Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε? Ότι είμαστε γεννημένοι για τα μεγάλα παιχνίδια. Και στα μεγάλα παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε με μεγαλύτερες. Πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Μπες στο νέο πάμεστοίχημα.gr με νέες, ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Πάμεστοίχημα.gr. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Με την προβολή ταινιών για μικρούς και μεγάλους στο εμπορικό κέντρο Οντεών Μακεδονία, συνεχίστηκε το ταξίδι για τους ήρωες της Διτζέα. Δώρα, γέλια και πολλά παιδικά χαμόγελα ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εκδήλωσης. Παιδικά χαμόγελα, δώρα, selfies και ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα ήταν τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης της Διτζέα στο εμπορικό κέντρο Οντεών Μακεδονία. Τα παιδιά από τη Μέλισσα, τα παιδικά χωριά Σος Πλαγιαρίου, το ελληνικό χωριό στο Φίληρο και το Φάρο του Κόσμου, αλλά και εκατοντάδες παιδιά βρέθηκαν στο δεύτερο σταθμό της Ντίτζια για την προβολή της ταινίας Αλίτα. Η λάμψη και το χαμόγελο σήμερα εδώ όλων των παιδιών είναι η καλύτερη ανταμοιβή για όλους μας. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο σταθμό του προγράμματος της Ντίτζια, ήρωες της Ντίτζια. Η χαρά και η κοινωνική προσφορά επεκτάθηκε και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας με την προβολή της ταινίας ως προδόντης. Τον Ασπροδόντη! Τον βάζει να παλέψει με δύο σκυλιά. Πως σημαίνει διπλά σε λεφτά, έτσι. Ώρα για τον μεγάλο αγώνα! Ο Τσόκο και ο Σκράτς, πρωταθλητές με το σπαθί τους, θα παλέψουν με το τέρα! Το θρυλικό λυκόσκυλο του Κλοντάιν, τον τρόμο του Βον Κιούγκον, τον Ασπροδόντη.
μια ακόμα ανέφερε επικοινωνία είναι αυτή που μας βοήθησε να στήσουμε, η DGS σήμερα, αισθάνονται στα παιδιά την αποδεκτικότητα της κοινωνίας και του κόσμου. Γιατί αυτό ήταν που τους έλειπε. Το ταξίδι της DGS συνεχίζεται με τους ήρωές του, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι με την DGS και τους ήρωές της που πρωταγωνιστούν στην καρδιά μας. Η μερίδα με θέμα εργαλειοθήκη για επιχειρηματίες διοργανώνει το Επιμελητήριο Αστερών αύριο το απόγευμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Επιμελητήριου, ο κύριος Χρήστος Μέγκλας, να μας πει περισσότερα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Άλλη μια δράση από το Επιμελητήριο αύριο το απόγευμα, αλλά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς. Ναι, έχουμε αύριο μια εκδήλωση για τους επιχειρηματίες με τον ΕΦΠΑΕ και το ΚΕΠΑΝΕ. Που είναι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία και για τη Δυτική Μακεδονία. Έχουν δύο πολύ ωραία προγράμματα τα οποία δεν προκυρήσονται πολύ συχνά. Την εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας και την εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας. Αυτά τα δύο προγράμματα απευθύνονται σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις. Κυρίως είναι για μικρές και για πολύ μικρές επιχειρήσεις, που είναι και το 98% των επιχειρήσεών μας. Και έχουν επιδότηση το ΜΕΝ πρώτο πρόγραμμα που είναι κυρίως για βιομηχανικές επιχειρήσεις και μικρές 50-65%. Μπορεί να κάνει κάποιος από 20.000 ευρώ και 20.000 ευρώ ένα πρόγραμμα. Μπορεί να ασχολείται με αγροδιατροφή, με τρόφιμα, με ενέργεια, με υγεία, με υλικά κατασκευών, με περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και μπορεί να επιδοτηθεί για μηχανήματα που θέλει να πάρει για να βελτιώσει net metering το ρεύμα, να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση. Μπορεί να κάνει net metering μέχρι ένα εκατοστάρι φωτοβολταϊκό, ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια να έχει δωρεάν κατανάλωση ενέργειας. Με επιδότηση όλα αυτά. Όπως είπαμε, 50-65%. Να πιστοποιήσετε τα προϊόντα του, να κάνει καλύτερη συσκευασία, ψηφιακή προβολή. Τα πάντα όλα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έχει και μεταποίηση. Μεταποίηση. Ωραία πρόγραμμα. Αυτό ήταν για τη μεταποίηση. Mm-hmm. Το άλλο, και μάλιστα επιδοτούν και μεταφορικά μέσα. Δεν βλέπεις συχνά επιδότηση σε μεταφορικά μέσα τις επιχειρήσεις. Το άλλο είναι εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας, είναι για εμπόριο, εστίαση και εκπαίδευση. Περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις. Λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσίας, εστίασης και μπορεί αυτές οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν να επιδοτηθούν για πρόγραμμα από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Αρκετά καλά. Μέχρι 50% είναι επιδότηση. Πρέπει να έχουν 3 χρόνια που λειτουργούσαν, δηλαδή τα 3 προηγούμενα χρόνια να λειτουργούσαν, μην είναι μια καινούργια επιχείρηση νοσέ τους. Και μπορούν να επιδοτηθούν για κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος, εξοικονόμηση ενέργειας, υγιεινή, μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 ευρώ, ψηφιακή προβολή και τα δύο αυτά, τώρα επιτροχάνεσαι στα λέω, και τα δύο αυτά έχουν έναρξη υποβολής 6 και 27 Φεβρουαρίου το δεύτερο. Θα είναι για κανένα... Άρα έχει ξεκινήσει το ένα. 6 το μηνός. 6 ξεκίνησε, ναι. Ναι. Το πρώτο. Το πρώτο που έχει και τα περισσότερα χρήματα. Και δηλαδή... μέχρι πότε θα είναι οι υποβολές, ξέρετε. Ξέρω, ναι. Το δεύτερο που ενδιαφέρει την εστίαση θα είναι μέχρι τις 9 Μαΐου του 2019. Υπάρχει περιθώριο. Ναι. Το πρώτο, και αυτό κανένα μήνα θα πάει, 1,5. Βέβαια, συνήθως παίρνουν και παράταση, αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον... Καλό αυτό. Γι' αυτό συστήνουμε στους σεραίους επιχειρηματίες να τολμήσουν, να ακούσουν την αυριανή συνεδρία, να βάλουν και τις ερωτήσεις τους. Και να το τολμήσουν, γιατί επιδότηση 50-60% δεν βλέπεις πολύ συχνά. Σήμερα δεν βρίσκεις εύκολα. Ομιλητές ποιοι θα είναι, κύριε Μέγκλα? Ομιλητές θα είναι ο διευθυντής των προγραμμάτων του ΚΕΠΑΝΕΜ. Ωραία. Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν το απόγευμα στις 18.30 στον τρίτο όροφο του επιμελητηρίου.
Ναι, θα σας περιμένουμε εκεί. Ωραία. Κύριε Μέγκρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πρώτη Κυριακή του Καρναβαλιού και οι Σερές Μανούλες έδωσαν για άλλη μια χρονιά ένα ξεχωριστό μπάλταν φαν. Και φέτος το σύνθημα «Ξεφαντώστε και ξεδώστε» παραπέμπει σε προσφορά, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, χθες και άνοιξε το Τριώδιο. Την πρώτη Κυριακή του Καρναβαλιού για φέτος επέλεξε ο Σύλλογος Σερές Μανούλες για τον μπάλταν φαν. Θα τον διαλέξουμε πάνω για χορευτή. Θα κάνουμε ό,τι κάνει αυτός μετά. Όταν σταματήσει η μουσική, θα μείνετε αγάλματα. Ακίνητα, ακίνητα, με μία πόζα θα σας φώτει. Το πιο ακίνητο μείνει το άγαλμα, θα είναι ο πρώτος βοηθός. Για να κάνουμε μία δοκιμή. Πιάστε τις κιθάρες σας. Πιάστε τα τύπανα. Τρομπέτα. Μικρόφωνο. Σαξόφωνο. Τι άλλο. Πλήκτρα. Απλωθείτε πίσω. Απλωθείτε πίσω και κάνω τέλεια. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πάσο. Είναι λοιπόν το πάσο. Έτσι, μαγιά. Μετράμε την ετάμε και το τρία. Η γιορταστική ατμόσφαιρα φτιάχτηκε με τον κλόουν Τιμολέον Τυραμόλα, face painting, μουσική, χορό και εκπλήξεις. Με βασικό σύνθημα «Ξεφαντώστε και ξεδώστε», μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την καρδιά τους. Ωστόσο και φέτος το σύνθημα παραπέμπει σε προσφορά, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Να θυμίσουμε ότι πέρσι με τα έσοδα του Μπάλταν Φαν ενισχύθηκε οικονομικά δίχρονο αγοράκι που χειρουργήθηκε στο Λονδίνο, ενώ έγινε και η αγορά ποδηλάτου για το ειδικό σχολείο. Είναι πολύ ευχάριστο που φέτος βλέπουμε και μαμάδες μέρες μαζί με τα παιδιά, αλλά και πολλούς μπαμπάδες. Είναι μια οικογένεια και μια ωραία γιορτή. Είναι ευχαριστούμε όλοι μαζί με τις οικογενειακές αυτές στιγμές και τις αγώσεις με τα παιδιά μας. Τα επόμενα θα είναι... Δεν μπορούμε ακόμα να ανακοινώσουμε πολλά από τα σχέδια μας. Γιατί είμαστε και λίγο από πολλά πρόβλημα. Κάτι πράγμα. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Έχοντας σε μεγάλη μέρα το Δημήτρη Γκούρτσο, ο Πανσεραϊκός κατάφερε να πετύχει την ολική ανατροπή απέναντι στον Άρη Αβάτου με σκορ 2-1. Ο Σεραίος επιθετικός ήταν αυτός που έβαλε τη δική του σφραγίδα στο μάτς διαιτησίας Φουστανά, Παπαδόπουλου και Μεταξιώτη, πετυχαίνοντας τα δύο γκολ που χάρισαν τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στα Λιοντάρια, ενώ δεν του μετρήθηκε ένα ακόμα και ενώ το σκορ ήταν 1-1, μια απόφαση που προκάλεσε τις δικαιολογημένες αντιδράσεις στον κόκκινο. Έτσι, ο Πανσεραϊκός απέχει έναν βαθμό από την τρίτη θέση, την οποία κατέχει ο Απόλλων Παραλιμνίου, που είναι ο προσεχής αντίπαλος των Λιονταριών την προσεχή Κυριακή στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών στο Σεραϊκό Ντέρμπι της αγωνιστικής. Thank you.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Αγαπητοί τηλεθέατες, από όλους εμάς, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.